θέση. Που με την πάρτι μου αρχίζω να τη βρίσκω. Ντυμένη στα μπλε η Έλενα Παπαρίζου για να μην την πιάνει το μάτι, καθώς επαγγελματικά και προσωπικά είναι στα καλύτερά της, παρουσίασε κάποια από τα καινούργια της τραγούδια σε πάρτι που διοργανώθηκε. Τον Ανδρέα Καψάλη μπορεί να μην τον είδαμε, ήταν όμως το κοινό και η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από εκείνον. Αραβωνιασμένη δεν είμαι με την ακρίβεια, δηλαδή δεν έχουμε ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο. Έχει απλά γίνει μια πολύ ωραία πρόταση που έχει γίνει δεκτή και θα δούμε πότε θα γίνει. Ένα λεπτό. Έχουμε πει απλά ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί και να είμαστε καλά κτλ. Επαγγελματικά τα πράγματα μπορούν να τρέχουν για την Έλενα Παπαρίζου. Στο κεφάλαιο ο γάμος τραβάει χειρόφρενο. Ο γάμος θα έρθει σύντομα ή όχι? Δεν γνωρίζω. Η αλήθεια είναι όταν νιώθουμε και οι δύο ότι έχουμε χρόνο να γίνει. Τόσο ήρωες μαζί, τόσα ψευτικά, τόσα είδωλα. Το καλοκαίρι η τραγουδίστρια θα συνδυάσει δουλειά και ξεκούραση. Θα κάνω την περιοδία μου, στον διάμεσο που προλάβω θα κάνω καμιά βουτιά. Να ξέρω είσαι αγάπη μου, είσαι αγάπη μου, καθαρά. Μέσα στο καλοκαίρι θα πάω και πάλι πάνω στη Σουηδία να ολοκληρώσω το άλμπουμ μου. Τον Οκτώβριο θα γίνει η κυκλοφορία του άλμπουμ πάνω στη Σουηδία, άρα θα πρέπει να παραβρεθώ και εκεί. Στην βραδιά παραβρέθηκαν και πολλοί συνάδελφοι της τραγουδίστριας. Ας αναπώ, στο